Έτσι ξαφνικά βρίσκεστε σε ένα έρημο νησί και πεινάτε. Θα βρείτε έναν θάμνο γεμάτο μούρα. Τρώτε λίγα, αλλά αρχίζετε και αισθάνεστε άρρωστοι. Κι εγώ που νόμιζα ότι ήταν ακατοίκητο το νησί. Ο ντόπιος λέει ότι η κατανάλωση καρπουζιών και σταφυλιών θα σας απαλλάξει από το δηλητήριο, αλλά τα μήλα και τα καρότα θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Μπροστά σας υπάρχουν ντομάτες, λάχανα και πορτοκάλια. Ποιο τρώτε? Οι ντομάτες φυσικά, όπως τα καρπούζια και τα σταφύλια, αναπτύσσονται επίσης στα αμπέλια, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα. Εσείς χαθήκατε στην έρημο, με ένα μόνο μπουκάλι νερό. Επιπλέον, δεν ξέρετε που βρίσκεται η πλησιέστερη πηγή νερού. Τι κάνεις? Να καλυφθείτε με το σακίδιό σας για να αποφύγετε την εφίδρωση. Περπατάτε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να βρείτε νερό ή να βρείτε σκιά και να ξεκουραστείτε. Η καλύτερη επιλογή είναι η τελευταία. Όταν σκοτεινιάσει, μπορείτε να περπατήσετε πιο μακριά και να βρείτε βοήθεια. Ενώ βγαίνετε για να δείτε τους φίλους σας, ξαφνικά ακούγεται ένα ηφαίστειο κοντά. Δεν βγαίνει λάβα, απλώς μαύρος καπνός. Βλέπετε 3 πιθανές οδούς ασφάλειας. Ποιον διαλέγετε? Έναν υψηλό φάρο, ένα υπόγειο ή ένα αυτοκίνητο που περνά από μπροστά σας. Η καλύτερη επιλογή είναι να πάτε στο υπόγειο και να κλείσετε την πόρτα. Ο καπνός της λάβας ταξιδεύει γρήγορα και μπορεί να φτάσει στο υψηλότερο σημείο του φάρου. Είναι 3 τα μεσάνυχτα και περπατώντας στη μέση μιας ερήμου συναντάτε ένα ψηλό πύργο με έναν τρελό επιστήμονα που ζει εκεί. Σας λέει ότι αν θέλετε να βγείτε ζωντανός από εδώ, πρέπει να υπολογίσετε το ύψος αυτού του πύργου. Τι θα χρησιμοποιήσεις για αυτό? Πεσμένα κλαδιά δέντρων, τη σκιά σου ή το ρολόι σου? Φυσικά την σκιά σου, δεδομένου ότι γνωρίζετε πόσο ψηλοί είστε και έτσι μπορείτε να υπολογίσετε πόσες φορές η σκιά σας ταιριάζει στη σκιά του πύργου. Είστε σε ένα πάρκο και σας απήγαγε ένας σούπερ κακοποιός. Σας πηγαίνει στο υψηλότερο σημείο του πάρκου και σας δείχνει 3 κάρτες. Μία πορτοκαλί, μία πράσινη και μία κίτρινη. Κάποια κάρτα οδηγεί σε μία πισίνα γεμάτη με οξύ, μια άλλη κάρτα σε ένα τροπικό παράδεισο και η τελευταία κάρτα σε ένα ηφαίστειο γεμάτο λάβα. Ο κακοποιός σου λέει ότι αν διαλέξεις τη σωστή κάρτα θα σας οδηγήσει στην ελευθερία μέσα από τη μοβ τρύπα. Ποια επιλέγεις? Φυσικά την κίτρινη κάρτα. Το κίτρινο είναι το αντίθετο του μοβ. Είστε σε ένα ταξίδι, στην άγρια φύση. Ένας τεράστιος θυμωμένος ελέφαντας σας έχει εντοπίσει και τρέχει προς εσάς. Τι κάνεις? Θα τρέξετε σε μια απότομη πλαγιά που οδηγεί σε ένα ποτάμι? Θα ανεβείτε σε ένα ψηλό δέντρο ακριβώς δίπλα σας? Ή θα τρέξετε κατευθείαν προς κάποια άλλα ζώα, ελπίζοντας ότι θα σας ξεχάσει? Η σωστή απάντηση: να τρέξετε κάτω από την απότομη πλαγιά. Οι ελέφαντες αποφεύγουν περιοχές με υψηλό υψόμετρο για να μην τραυματιστούν. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού κάμπινγκ συνειδητοποιείτε ότι δεν έχετε νερό, αλλά είστε πολύ διψασμένοι. Υπάρχουν 3 τρόποι για να πάρετε νερό. Ποιο είναι λιγότερο επικίνδυνο, να πιείτε νερό από έναν κάκτο, να πιείτε νερό από μια στάσιμη λίμνη, να πιείτε νερό από ένα ποτάμι? Το νερό του κάκτου δεν είναι τόσο αλέστερο και μια στάσιμη λίμνη είναι γεμάτη με βακτήρια και παράσιτα. Η λιγότερη επικίνδυνη επιλογή είναι ο ωραίοντας ποταμός. Εσείς έχετε κολλήσει στην φύση για μέρες και δεν έχετε ιδέα πώς να γυρίσετε πίσω. Ποια πλευρά θα ακολουθήσετε? Ένα αεροπλάνο που περνά από πάνω σας? Ένα ποτάμι? Μια ομάδα ζώων? Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε το ποτάμι. Από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι συνήθιζαν να χτίζουν χωριά στις οχθές των ποταμών. Ένας μυστηριώδης βιολόγος σας προσκαλεί στο σπίτι του για δείπνο, σας πηγαίνει στο υπόγειο και βάζει 3 πιάτα παράξενων αντικειμένων στο τραπέζι. Το πρώτο έχει άγρια λευκά μανιτάρια, το δεύτερο είναι γεμάτο με φασόλια, το τρίτο έχει μερικούς εγκέφαλους ψαριών. Ποιο θα διάλεγες? Το πιάτο του εγκεφάλου των ψαριών είναι το μόνο πιάτο που δεν είναι δηλητηριώδης. Αλλά το δείπνο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα είσαι σε ένα δωμάτιο με 3 μεγάλες δεξαμενές γεμάτες με θαλασσινό νερό. Πρέπει να μείνετε σε ένα από αυτά για 5 λεπτά. Ο βιολόγος υπόσχεται να σας ελευθερώσει, αν τα καταφέρετε. Το πρώτο περιέχει 6 μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Το δεύτερο έχει πυράγχας. Το τελευταίο είναι γεμάτο με επικίνδυνες μέδουσες. Σε ποια δεξαμενή θα μπορούσατε να επιβιώσετε? Στη δεύτερη δεξαμενή. Τα πυράγχας είναι ψάρια γλυκού νερού. Δεν μπορούν να επιβιώσουν με θαλάσσινο νερό.